Refergiați-i palestinii! Avergiamă-s palestinii! Εργαζόμενοι, νέες και νέοι, το σύνθημα αυτό σήμερα ακούγεται μυριόστομο από παντού. Σκεπάζει τις πόλεις της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας, όλου του κόσμου, στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Παρά τις απαγορεύσεις, παρά την πάναυση επέμβαση της αστυνομίας, όλες αυτές οι πλευρές, από όλες τις πλευρές του πλανήτη, οι λαοί στέλνουν αυτό το μήνυμα. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, ελχωρία λα Φαλαιστίν. Ευκαιριά στην Παλαιστίνη, να σταματήσει η κατοχή, η τρομοκρατία και οι δολοφονίες. Δικαιοσύνη και πατρίδα για τον Παλαιστινιακό λαό. Αλληλεγγύη στην ηρωική του αντίσταση. Με όλους αυτούς και εμείς ενώνουμε τη φωνή μας στα δεκάδες μαζικά συνολητήρια που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα από εκατοντάδες εργατικά συνδικάτα, φοιτητικούς συλλόγους, επιτροπές ειρήνης και άλλες μαζικές οργανώσεις του λαού μας. Καταγγέλουμε και καταδικάζουμε τις ασταμάτητες βάρβαρες επιθέσεις του κράτους δολοφόνου Ισραήλ. Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την νέα κτηνοδία του Ισραηλινού στρατού, τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα και τη δολοφονία αμέτρητων, αθώων και ανυπεράσπιστων ανθρώπων, πολλών μικρών παιδιών. Είναι ένα νέο έγκλημα πολέμου του Ισραήλ που μπαίνει και αυτό στην ιστορία των εγκλημάτων, όπως είναι αυτά στα στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα το 82, όπως είναι τα δεκάδες άλλα εγκλήματα πολέμου. Πάνω από 100.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα. Δίπλα στην κυβέρνηση του Ισραήλ, συνυπεύθυνοι στα βαρχιά εγκλήματα πολέμου, βρίσκονται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, βρίσκονται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, των χωρών μελών αυτών των οργανισμών. Τα χέρια τους είναι βαμμένα με αίμα. Όλοι τους από την πρώτη στιγμή έσπευσαν να δώσουν συγχωροχάρτη στους δολοφόνους που, και τους προτρέπουν να συνεχίσουν το βάρβαρο έργο τους. Μέχρι και βέτο έθεσαν προχθές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ψήφισμα ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Μέχρι και μαζί τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τους προκλητικούς ισχυρισμούς του περί της δίθεν αυτοάμυνας του Ισραήλ. Γνωρίζουμε, αγαπητοί μας συναγωνιστές και φίλοι, καλά και προειδοποιούμε ότι η σημερινή φωτιά στην Παλαιστίνη, οι φωτιές που ανάβουν οι υπεραλιστές σε όλο τον πλανήτη, δεν μπορούν να καθυποτάξουν τους λαούς που αγωνίζονται. Η εξάπλωση της αδικίας προκαλεί την αντίσταση και νέους αγώνες. Προκαλεί όμως και πολέμους με απρόβλεπτες, επικίνδυνες και πολύ οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς. Γνωρίζουμε καλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς με το πιστόλι στο κρόταφο των λαών. Κανένας λαός δεν το δέχεται, δεν συμβιβάζεται και ο Παλαιστινιακός λαός είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα γι' αυτό.
κοινωνική δικαιοσύνη, η εκμετάλλευση, η αδικία, η καταπάτηση των δικαιωμάτων των λαών και των ανθρώπων του Μόχθου τρέφουν και γεννούν τους πολέμους και τον θάνατο, τη δυστυχία, τον ξενισμό και την προσφυγιά. Όσο υπάρχουν όλα αυτά, εμείς θα είμαστε στους δρόμους. Θα μας βρίσκουν απέναντί τους. Θα είμαστε πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πάντα με το δίκαιο των λαών, μέχρι να αποκτήσει τη δική του πατρίδα και γη ο Παλαιστινιακός λαός, να έχουν τα παιδιά του ειρηνική ζωή και μέλλον. Αδέρφια μας Παλαιστίνοι, εργαζόμενοι νέοι και νέες, είναι πολύ μεγάλη και πολύ πρόστιχη η υποκρισία όλων αυτών που μόλις σήμερα δήθεν ανακάλυψαν τη βία στην Παλαιστίνη. Το αίμα ποτίζει ασταμάτητα την κατεχόμενη Παλαιστινιακή γη για 75 χρόνια τώρα. 75 χρόνια υπάρχει η Ισραηλινή κατοχή, οι εκτοπισμοί και η συνεχής επέκταση των επικισμών, η ληστεία της γης της Παλαιστίνης, τα οδοφράγματα, τα διαχωριστικά τείχη που περικυκλώνουν τη Δυτική Όχθη και την Γάζα, οι ασφεκτικές συνθήκες διαβίωσης, ο καθημερινός ανίποτος εξευτελισμός, η παρενόχληση και η δολοφονία χιλιάδων και χιλιάδων Παλαιστινίων, ο εγκλισμός δεκάδων χιλιάδων που σαπίζουν στις δεκαετίες στις φυλακές των δυνάμεων κατοχής. Ζούμε στιγμές πραγματικής αποκάλυψης στη Γάζα. Τις εκατοντάδες των νεκρών, την πλήρη ισοπαίδωση κάθε ζωτικής υποδομής, την καταστροφή ολόκληρης της περιοχής με σκοπό την τελική εκδίωση του Παλαιστινίου. Η γωνία της Γάζας είναι η μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου. Σε μια φλούδα 365 τετραγωνικών χιλιόμετρων ζουν 2,5 εκατομμύρια ψυχές, με το 45% να βρίσκεται σε ανεργία, με το 65% να μην έχει επαρκή τροφή και εφόδια για να ζήσει. Αποκλεισμένοι, συχνά χωρίς ρεύμα και καθαρό νερό, χωρίς είδη βασικής ανάγκης. Αυτή είναι η Γάζα, η δίθεν ανεξάρτητη πατρίδα των Παλαιστινίων, όπως θέλουν να μας πείσουν. Σε αυτήν την απάνθρωπη βαρβαρότητά του, ο Ισραήλ έχει διαχρονικά την απόλυτη στήριξη και παρόκληση. Έχει την απόλυτη στήριξη και παρότρινση των μεγάλων υπεραλιστικών κρατών και δυνάμεων της λεγόμενης πολιτισμένης και δημοκρατικής δύσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί εξισώνουν το θύμα με το θήτη, ενώ τις τελευταίες μέρες έριξαν κάτω όλες τις μάσκες και έχουν ταχθεί ανοιχτά με τον θήτη. Ενάντια στο θύμα, ενάντια στο Παλαιστινιακό λαό. Στόχος τους πάντα η κλοπή του πλούτου των λαών της περιοχής, ο έλεγχος των πηγών των υδρογονανθράκων, η κυριαρχία τους στις αγορές και στους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων. Το τίμημα... Για αυτήν την κυριαρχία, για τα
Πόλεμος στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στην Ιεμένη, τόσοι και τόσοι πόλεμοι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και σήμερα καταπλέψανε στις ακτές της Γάζας οι αμερικανοανατολικές κανονιοφόρες και τα πάνωπλα αεροπλανοφόρα τους. Η βόμβα έτοιμη να εκραγεί είναι για άλλη μια φορά η Μέση Ανατολή. Είναι μεγάλη ντροπή και κατεσκήνει η συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης με τη φραγάτα Ψαρά. Ξέρνει το λαό μας η κυβέρνηση σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Ο λαός μας όμως στη συντριπτική του πλειοψηφία δεν συμφωνεί. Απαιτούμε η φρεγάτα να γυρίσει αμέσως πίσω. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, διαχρονικά τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, τα διάφορα μισάνθρωπα, ρατσιστικά και ακροδεξιά, φασιστικά μορφώματα στηρίζουν στενά το Ισραηλινό κράτος. Προκειμένου όλοι τους να προωθήσουν τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου. Η χώρα μας εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά στους συντεραιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, καθιστώντας το μέλλον του λαού και της νεολαίας ολοένα και πιο επικίνδυνο. Σαν έτοιμοι από καιρό όλοι αυτοί κυβερνητικά και κομματικά στελέχη των ευρωατλαντικών κομμάτων, διάφορα δημοσιογραφικά τους κοπεραράκια, οι αργυρώνητες πένες περισπούδας των μεγάλων δημοσιογράφων ξεχύθηκαν από την πρώτη στιγμή. Ακόμη και τώρα, μετά από την ανίποτη σφαγή στο νοσοκομείο της Γάζας, διαστρεβλώνουν απόλυτα την ιστορική αλήθεια και την πραγματικότητα. Έχουν χάσει οποιοδήποτε ίχνος ηθικής, παραβιάζουν απίστευτα ψέματα και fake news που καταρρύπτονται την ίδια στιγμή. Στόχος τους η συντριβή της αντίστασης των λαών για να αφαιρεθεί το δικαίωμά τους να αγωνίζονται. Δύσκολο όμως το έργο τους. Ο λαός μας δεν μασάει την πρόστιχη προπαγάνδα τους. Δεν πείθουν. Απόδειξη οι χιλιάδες εργαζόμενοι, οι νέες και οι νέοι που βρίσκονται μέρες τώρα στα τεράστια συλλαλητήρια, στους δρόμους και στηρίζουν τον δίκαιο ακόμα αγώνα του Παλαιστινίου. Γι' αυτό λυσάνε και όσο περισσότεροι είμαστε στους δρόμους, τόσο περισσότερο και θα λυσάνε. Ξέρουν καλά. Ξέρουν καλά ότι το δίκαιο είναι με τον Παλαιστινιακό λαό. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Το δίκαιο και η δύναμη είναι στα χέρια μας, στους κοινούς μας αγώνες. Στο τέλος εμείς θα νικήσουμε, όχι αυτοί.